Αλλά τώρα πάμε στον ψηφιακό μας στίχο. Χθες μας ήρθε μια υπόθεση από την Ιμαθία. Δεν νοθεύανε το ελαιόλαδο, νοθεύανε το ηλιέλαιο και το κάνανε να φαίνεται με ελαιόλαδο. Ναι. Βάζανε μέσα χημικά, το χρωματίζανε και προσπαθούσε αυτό το κύκλωμα. Πόσοι συνελήσαν, 8? 8 πιάσανε, ναι, περίπου, ναι. 2 κυκλώματα, 8 τα άτομα που συμμετείχαν. Παίρνανε το ηλιέλαιο που είναι φθηνότερο από το ελαιόλαδο. Και βάζανε μέσα ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και το πουλούσανε όμως ως ελαιόλαδο. Έξτρα παρθένο το κάνανε. Έξτρα παρθένο. Περίμενε, να το βαφτίσουμε. Βαφτίζουμε το ηλιέλαιο, έξτρα παρθένο. Έξτρα virgin ελαιόλαδο. Ναι. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, υπάρχει εργαστήριο για τη δουλειά που, ναι, τα ψάχνει. Σαφώς. Ναι. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Μαρκόπουλο. Πάμε στον Γιώργο Μαρκόπουλο. Είναι μαζί με τον κύριο Νίκο Κουτσούκο, είναι ο πρόεδρος της σχολής ελιάς ελαιολάδου στην Καλαμάτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Πού σας βλέπουμε? Μας βλέπετε στο σημείο το οποίο είναι ιδανικό για να κάνουμε τη σύνδεση. Είναι πριν από λίγο τελείωσαν οι μαθητές το μάθημά τους για το πώς κάνουν γευσηγνωσία, ναι, σε ένα καλό λάδι. Ναι. Ο κύριος Κουτσούκος είναι ο καθέλην αρμόδιος να σας λύσει όλες τις απορίες που έχετε για τις βαπτίσεις και γενικότερα του ελαιολάδου και το πώς αυτοί οι οποίοι βαφτίζουν αυτά τα ελαιόλαδα, βαφτίζουν αυτά τα ηλιέλαια ελαιόλαδα με χρωστικές ουσίες και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα μας. Ναι. Και θα μας απαντήσει για κάποια τρίκ τα οποία υπάρχουν για να το κάνει αυτό. Ναι. Γεια σας, κύριε Κουτσούκο. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κουτσούκο. Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους συνδεθεατές σας. Είστε πλέον ειδικός. Συνδεξενούμενος αν έχετε. Είστε πλέον ειδικός, εσείς και ο Γιώργος, γιατί είστε από την Καλαμάτα, ξέρετε από καλό λάδι. Εμείς που δεν είμαστε στην Καλαμάτα, πώς ξέρουμε, ναι. Τα γένια τα έχουμε αφήσει αυτό. Είμαστε έτοιμοι να γίνουμε παπάδες, να αλλάξουμε, να βάλουμε ράσα, να αρχίσουμε να βαφτίζουμε και εμείς με τη σειρά μας το ψάρι κρέας και το κρέας ψάρι. Ναι. Όσον αφορά αυτό που αναφέρατε. Πάντα ο άνθρωπος, πάντα ο μη συνετός δοκιμάζει την τύχη του σε κάποια πράγματα. Ναι. Σήμερα είχαμε αυτό που την είδηση που αναφέρατε, να βαφτίσουμε το ηλιέλαιο ελαιόλαδο και την άλλη φορά το ελαιόλαδο ηλιέλαιο. Και πάει λέγοντας, οι ρόλοι αντιστρέφονται, η χημεία, να ξέρετε, είναι ένας μεγάλος μεγεθυντικός φακός. Ναι. Η μία μπορεί να βρει τα πάντα, ακόμα και αν καπνίζει μέσα στο λιοτριβείο. Για βοηθήστε μας λίγο τώρα εμάς που δεν γνωρίζουμε. Λοιπόν, πώς θα καταλάβουμε ότι το λάδι είναι νοθευμένο? Σωστά. Επειδή δεν γνωρίζουμε λοιπόν, η μία βασική και απαρέκκλητη προϋπόθεση είναι δεν αγοράζουμε από πλανώτες. Δεν αγοράζουμε από ανθρώπους που μας δίνουν προϊόν χωρίς να έχει σίγουρα, ας το πούμε έτσι, ταμπέλα, να έχει ετικέτα. Κι άμα είναι του κολλητού, του Μπατζανάκη και του θείου που είχαμε το Κυλική μαζί με τον Κυρούλη του σχολείου, είναι καλό. Είναι πολύ πιθανό σε αυτή την περίπτωση να έχουμε επίκληση στα θεία. Αυτό που θα μας δώσουν να είναι τουλάχιστον ασφαλές. Ένα αυτό. Δεύτερο. Οι χρωστικές για παράδειγμα, δεν ξέρουμε να είναι. Είναι και καρκινογόνες, είναι και κάποιες φυσικές χρωστικές. Είναι πάρα πολλές οι χρωστικές που χρησιμοποιούμε. Δεν έχω εικόνα για το μέγεθος της νοθείας ή την ένταση της νοθείας που έχετε περιγράψει προηγουμένως, αλλά το σίγουρο είναι ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το θέμα είναι αν μπορούμε να το βρούμε. Με απλούς τρόπους δεν μπορούμε. Άρα κύριε Κουτσούκο, λοιπόν, είμαστε απροστατευτοί, αυτό μας λέτε. Δηλαδή, σας βλέπω ότι κάνετε κάποιες δοκιμές πάνω στο ψωμί. Βλέπω ότι κάνετε κάποιες άλλες δοκιμές όταν υπάρχει διαχωρισμός. Εμείς σπίτι τι μπορούμε να κάνουμε, αν πάρουμε ένα μπουκάλι το οποίο δεν είναι σωστό? Η γνώμη μου είναι ότι το μόνο σίγουρο είναι να πάρετε πόνιμο προϊόν από κάποιο ράφι. Μόνο πόνιμο προϊόν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πραγματικά σας μιλάω. Εσείς δηλαδή πώς το καταλαβαίνετε? Έχει το εργαστήριο. Πρέπει να κάνουμε μια χημική ανάλυση, η οποία και κοστίζει, ναι, και είναι χρονοβόρα. Άρα λοιπόν έναν τρόπο άμεσα να δούμε αν έχει χρωστική δεν μπορούμε να το κάνουμε. Τι λέτε? Μάλιστα. Καταλάβατε. Δεν είναι καλά αυτά που μας λέτε. Δεν είναι καθόλου καλά αυτό που μας λέτε. Είναι η αλήθεια. Μισό λεπτό, δεν σε καίει λίγο διαφορετικά το ελαιόλαδο στην κατάποση, δεν στη γεύση, στο άρωμα? Πρέπει να είσαι εκπαιδευμένος. Έχουμε ένα μέσο καταναλωτή εκπαιδευμένο στην οργανωληπτική ανάλυση, ας το πούμε έτσι, ή στην αίσθηση του ελαιολάδου. Μπορεί να τον έχουμε, μπορεί να μην τον έχουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι για τον μέσο καταναλωτή, για τον έννοια καταναλωτή, το πιο ασφαλές είναι να δοκιμάζει και να χρησιμοποιεί ελαιόλαδα με μπραντ, με ετικέτα. Επώνυμη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν καθόλου ευχάριστα αυτά που μας είπατε. Για την ασφάλειά. Γιώργο, εσύ ξέρεις να ξεχωρίζεις, είσαι εκπαιδευμένος?
Εγώ, Νίκο μου, έχω το μεγαλύτερο μέσον. Έχω τον κύριο Κουτσούκο δίπλα. Και τα έχω λύσει τα θέματά μου. Οπότε δεν προβληματίζομαι για αυτά τα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ. Οπότε είμαι σε πρωτογενές τομέα. Άρα έχεις τις δικές σου, αλίμονο, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Να είστε καλά. Άρα κρατάμε αυτό που μας είπε ο κύριος Κουτσούκος. Να έχει την μπράντα πάνω, να είναι επώνυμο το ελαιόλαδο και μην εμπιστεύεστε τους φίλους τους. Γιατί. Μας μάβησαν την ψυχή τώρα που δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι νοθευμένοι. Τι έχουμε φάει. Εδώ θέλω λίγο να σε γλυκάνω τώρα. Ναι.